Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήμερα μια ξεχωριστή χρόνια μέρα. Πολλά, χρόνια χρόνια πολλά. Πολλά. Μια ξεχωριστή μέρα σήμερα. Ναι. Με πολλά προβλήματα. Μιλήσατε με τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς συνέβη? Κοιτάξτε τώρα. Και πίσω θα κοιτάμε μπροστά. Και πίσω και μπροστά. Έχει. Πίσω κοιτάμε για να παίρνουμε μαθήματα. Και μπροστά για να πάμε να προσέχουμε πώς περπατάμε. Γύρω από αυτά κουβεντιάσαμε όλα. Τι μιλήσατε χθες, μιλήσατε, τι ακριβώς είπατε με τον Πρωθυπουργό? Δεν μπορώ να πούμε τώρα, θα λες όλες ότι κουβεντιάζεις με κάποιον. Κουβεντιάσαμε, μιλήσαμε για αυτά που πέρασαν και μιλήσαμε και για αυτά που περιμένουμε. Και επειδή έχουμε σήμερα μια μεγάλη μέρα, πρέπει να προβληματιστούμε και με τη γνώση της ιστορίας. Και η ιστορία μας λέει είναι περίεργη, κάνει κύκλους στη ζωή. Μέσα σε αυτούς τους κύκλους ζούμε και εμείς. Σας ρωτάω γιατί και εσείς περάσετε τον πόνο του κορονοϊού και καταλαβαίνετε από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει. Ήμως για τα μέτρα θα έπρεπε να τα τηρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Εμένα μου το λέτε αυτό. Κοίταξε η Εκκλησία τι μέτρα έχει λάβει. Βγείτε τώρα στις παραλίες, βγείτε στην πλατεία στο Σύνταγμα και βγάλετε το συμπέρασμα. Την ευλογία σας πάντα. Να είστε καλά. Τι λέτε κύριε? Καλή χρονιά. Αντρέα. Μάκη. Πώς θα το δω. Ξέρει ιστορία. Ναι. Πάντοτε περιμένει περίεργα πράγματα. Επομένως, είμαστε για όλα έτοιμοι. Το μέλλον πώς το βλέπετε? Και με τον κορονοϊό και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα μήνυμα για τον ελληνικό λαό. Αυτά που είπε η Εκκλησία σήμερα. Την ευλογία σας, μακαριότατε. Να είστε καλά.